δικής μου πλευράς, εκπροσωπώντας τους επαγγελματίες του χώρου, θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο, τον κύριο Φάβα, αλλά και το συμβούλιο που απαρτίζεται από αξιόλογα άτομα, γιατί, και το λέω αυτό με πλήρη γνώση και κρίνοντας από τα προηγούμενα συμβούλια. Υπήρχαν προεδρίες που απλά δηλώναν την παρουσία τους. Υπήρχαν όμως και προεδρίες που ήταν οι παρεμβάσεις τους ουσιαστικές. Τολμώ να πω ότι τον τελευταίο καιρό το βιοτεχνικό πάρκο γνωρίζει μια έξαρση εργασιών. Πράγμα πρωτόγνωρο για μας, γιατί το μέλημά μας και το αίτημά μας τόσα χρόνια ήταν να γίνουν παρεμβάσεις ουσιαστικές ως προς το χώρο, γιατί υπήρχε η παρέλευση, παρέλευση χρόνων που δεν είχαν γίνει καθόλου επισκευές. Τουλάχιστον αυτό το είδαμε τα 2-3 τελευταία χρόνια, γίνονται πάρα πολλές επισκευές. Εμάς μας ενδιαφέρει ο χώρος του ΒΙΟΠΑ. Αν και παρακολουθώ και τα υπόλοιπα κέντρα που είναι στη δικαιοδοσία του Διοκλή και βλέπω ότι και εκεί γίνονται το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν μας ξεχωρίζουν ότι εδώ είναι το βιοτεχνικό πάρκο και αλλού είναι κάτι άλλο και θα δώσουμε βάση σε αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αυτό που ζητάγαμε έγινε. Και το μέλημά μας ήταν το να έχουμε επισκεψιμότητα και να μην είμαστε όπως μας είχε χαρακτηρίσει κάποτε κάποιος που είχε έρθει από το Βόλο για να δει το βιοτεχνικό πάρκο της Καλαμάτας, που το είχαν σαν πρότυπο για να δημιουργηθεί ένα άλλο βιοτεχνικό πάρκο εκεί. Και το μόνο που με πίκρανε τότε ήταν ότι εδώ, λέει, συναγωνίζεστε ποιος είναι ο πιο βρώμικος, όχι ο πιο καθαρός. Αυτό το ένιωσα, το ένιωσα στο πετσί μου. Αλλά είδα ότι μετά από κάποιο διάστημα γίναν παρεμβάσεις, γίναν ουσιαστικές παρεμβάσεις, και αυτό τουλάχιστον μπορεί να το δείξει και η εικόνα που σήμερα παρουσιάζει το βιοτεχνικό πάρκο. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο, τον κύριο Φάβα, αλλά και, και τα μέλη του Συμβουλίου, γιατί χωρίς το Συμβούλιο αυτό δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο στο πρόεδρος. Και το βασικό είναι το προσωπικό που πάντα ήταν στο πλάι των μισθωτών. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, σας έχω δει σε πολλές προεδρίες εδώ να τα λέμε. Πιστεύω ότι και εσείς, ερχόμενοι στο χώρο, είδατε κάτι διαφορετικό. Αυτό που ζητάγαμε χρόνια έγινε τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Εύχομαι και η επόμενη παρουσία του καινούργιου Προέδρου που θα έρθει εδώ να έχει μια συνέχεια. Και όχι μια καινούργια αρχή, αλλά μια συνέχεια αυτών που ξεκίνησε ο Γιώργος ο Φάβας. Ευχαριστώ πολύ.